Γεια σας φίλοι και φίλες, 6 Ιουνίου του 2007, πρώτο ενημερωτικό δελτίο. Να πούμε ότι από χθες το παιχνίδι μπήκε του ψυχρού πολέμου, άσχετα που ο κύριος Μπους θέλει να πιστεύει ότι ο ψυχρός πολέμος τελείωσε κτλ. Μπήκε και η Ιαπωνία, αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι μαζί με τους Αυστραλούς και τους Ιάπωνες εξετάζουν να βάλουν παρόμοιους πυράβλους και στον Ειρηνικό ωκεανό. Οι Κινέζοι βέβαια δήλωσαν, αγαπητοί φίλοι, όπως λέμε στην Βαρβαρική, off the record, ότι εμείς δεν είμαστε Ρώσοι. Μην διανοηθείτε να το κάνετε αυτό. Μεγάλη προσφολή για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος υποτίθεται είναι ο σκληρός της παρέας. Λοιπόν, προειδοποίηση λοιπόν της Κίνας και από το Al Jazeera και από τα κινέζικα πρακτορία ειδήσεων. Πάμε στο CNN. Την Παρασκευή, λέει, οι Αμερικανοί ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν το διαστημικό τους λεωφορείο για να πάνε να κατεβάσουν την αστροναύτητα, αγαπητοί φίλοι, από τον διαστημικό σταθμό και όχι βέβαια να τον εφοδιάσουν. Το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό αυτή τη στιγμή εφοδιάζεται 2 φορές την εβδομάδα με τα διαστημόπλια τύπου Progress, τα μη επενδρωμένα, τα οποία ανεποκατεβάζει ο Πούτιν. Από το CNN επίσης, αγαπητοί φίλοι, ο Μπους ισχυρίζεται ότι η Ρωσία, ο Πούτιν, δεν θα επιτεθούν επουδενή λόγο στην Ευρώπη παρά τις φρασιολογίες τους και τους λεονταρισμούς τους. Και αυτά όλα είναι, λέει, προφάσεις για να ξεκινήσει ένας νέος ψυχρός πόλεμος. Κύριε Μπους, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει κανένα λόγο να σας λέει ψέματα ή να θέλει να ξεκινήσει ένα ψυχρό πόλεμο. Αν συνεχίσουν οι Αμερικανοί να δοκιμάζουν τις αντοχές του τσαμπουκά των Ρώσων, σύντομα οι Ρώσοι κάπου θα επιτεθούν, γιατί αυτή είναι η τακτική τους, και τότε θα κλάψουν, την κυριολεξία μανούλες, τα αθώα θύματα. Και αυτό το αίμα θα είναι πάνω στο κεφάλι των και στα χέρια των Αμερικάνων. Μην πιέζετε τους Ρώσους. Οι Ρώσοι είναι στριμωγμένοι, πήγαν να κάνουν το μοντέρνο τους άνοιγμα, αντί να το κάνουν με στρατιωτική τεχνολογία και πόλεμο, πήγαν να το κάνουν με φυσικό αέριο, με πετρέλαιο, με business, και οι Αμερικάνοι είπανε, μα είναι δυνατόν, όπως είπε, έχω εδώ την είδηση, η Κοντολίζα. Λοιπόν, από το πρακτορείο που ξεκινήσαμε να το κοιτάμε και να σας φέρουμε ειδήσεις, το China Daily, αγαπητοί φίλοι, η καθημερινά η Κίνα, έτσι το έχω μπροστά μου. Rice tells Putin, η Rice λέει στον Putin, Europe, US cannot be divided, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν μπορούν να διαχωριστούν. Ο Putin λοιπόν πήγε να πάρει τον έλεγχο στην κυριολεξία της Ευρώπης με το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και τους αγωγούς. Οι Αμερικάνοι, για να το σταματήσουν, είπαν τι να κάνουμε, να τον βάλουμε να μαλώσουμε τους Ευρωπαίους. Πώς θα το κάνουμε αυτό, βάλε πυράβλους ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Ρωσία. Λοιπόν, κυρία Rice, πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ, γιατί οι Ρώσοι δουλεύουν κάτω από το καπάκι, που λέει και ένας γέροντας. Αγαπητοί φίλοι, και βεβαίως αφού δουλεύουν κάτω το καπάκι, ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένετε, ξαφνικά και από μικρή αιτία θα γίνουν όλα και θα με θυμηθείτε. Μην προκαλείτε τους Ρώσους, οι οποίοι τονίζω ότι θέλουν 2 μήνες για να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίζουν σχεδόν οτιδήποτε. Λοιπόν, από την Πράβδα τώρα, μια πολύ ωραία είδηση που δίνουν οι Αμερικάνοι και τη βλέπουμε στην Πράβδα. Η Δύση δεν θα αφήσει ποτέ τη Ρωσία να κυβερνήσει τον κόσμο. Μα αυτό είναι σίγουρο ότι δεν θα την αφήσει ποτέ. Σκεφτείτε όμως, αγαπητοί φίλοι, αυτή τη στιγμή πάμε στην σύνοδο και έχουμε από σήμερα τον G8, των 8 πλουσίων χωρών στον κόσμο. Θα συζητηθούν τα θέματα του περιβάλλοντος, που το περιβάλλον το έχουν γραμμένο όλοι στα παλιά των υποδημάτων τους, πως όσους ενδιαφέρει, γιατί αν τους ενδιέφερε θα κάναν κάτι και τους ψεκασμούς που ήδη κάνουν με οξύδια βαρύου και αλουμινίου πάνω στην ατμόσφαιρα, αυτά που αφήνουν τα αεροπλάνα τα άσπρα από πίσω για να δημιουργούν μεταλλικά επίπεδα με μεταλλικά ρινίσματα που να τα χρησιμοποιούν σαν ανακλαστικές επιφάνειες για τα μικροκύματα ελέγχου των σκέψεων και της διάθεσης των λαών. Μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Μπορεί να δείτε και σε ένα βιβλίο σχετικό που έχω γράψει, εκείνο το μοναδικό στην Ελλάδα, το Βιομηχανία Υποταγής Συνειδήσεων. Συγγνώμη που λέω για βιβλία, αλλά αυτό είναι κάτι το μοναδικό που δεν υπάρχει παρόμοιο, γι' αυτό το αναφέρω. Επίσης, αγαπητοί φίλοι, η Δύση, ναι, μεν δεν θα αφήσει τους Ρώσους να κυβερνήσουν τον κόσμο, αλλά και οι Ρώσοι θα φύγουν στη Δύση. Εκεί λοιπόν στους G8 θα συζητήσουν το περιβάλλον. Καλά, 3 πουλάκια κάθε και από ψηλά γραντεύουν. Θα συζητήσουν τα πετρέλαια της Αφρικής. Κάποτε κάνουν ό,τι θέλουν. Τώρα οι Κινέζοι με τους Ρώσους πάτησαν πόδι. Θα συζητήσουν το κοσυφοπαίδιο. Οι Αμερικάνοι διέλυσαν τη Σερβία. Κάνουν ό,τι θέλουν. Τώρα δεν μπορούν να κάνουν ούτε στο κοσυφοπαίδιο ό,τι θέλουν. Γιατί δεν αφήνουν οι Ρώσοι. Στο Ιράν. Θα συζητήσουν το Ιράν. Θα έμπαιναν στο Ιράν όπως μπήκαν στη Σερβία, στο Αφγανιστάν, αγαπητοί φίλοι, και βεβαίως στο Ιράκ 2 φορές. Δεν μπορούν να μπουν τώρα γιατί είναι οι Ρώσοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αυτός ο πολύ μεγάλος πολιτικός τσαμπουκάς, τι έχει κάνει, έτσι είναι ρε παιδιά, πράγματα που πούμε το όνομά τους, τι έχει κάνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, έχει φέρει το αντίπαλο δέος. Και μόνο και γι' αυτό, αν και δεν έχει κάνει τίποτα καλό για την Ελλάδα, εκτός από τον αγωγό βέβαια τώρα,
Ωραία. Εμείς του βγάζουμε το καπέλο. Το τζαμπουκά των Αμερικάνων τον έκοψε. Και εγώ δικαιώθηκα απόλυτα στις πολιτικές μου προβλέψεις. Βέβαια, σε αυτές πρέπει να ομολογήσω ότι δεν ήταν, αγαπητοί φίλοι, ήταν πολιτική έρευνα, αλλά η πρόβλεψη δεν ήταν απολύτως πολιτική, διότι είτε καλός είτε κακός, εκ του αποτελέσματος ακριθεί, εμπιστεύτηκα τις προφητείες της Ορθοδοξίας. Έτσι που λέτε, λέει πράγματα ότι η Δύση ποτέ δεν θα αφήσει τη Ρωσία να κυβερνήσει τον κόσμο και σε κάναμε αφήσει η Ρωσία τη Δύση να κυβερνήσει τον κόσμο. Μπεχαλόμ, στον ύψο σας, που λένε στο Αμερικανό Εβραϊκό Λόμπι. Πρακτορείο η Ταρτάς. Αγαπητοί φίλοι, ορίστε το έχω μπροστά μου. Η Ρωσία δίνει, λέει, σταθερή στήριξη στη Σερβία στο θέμα του Κωσόβου. Δεν θα αποσχιστεί το κωσυφοπαίδιο από τη Σερβία. Και μάλιστα αυτό που θέλουν για αλβανικό καθεστώς εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Οι Ρώσοι πατάνε πόδι. Συνεχίζω. Οι προσδοκίες είναι βέβαια χαμηλές. Στην G8, αγαπητοί φίλοι, αυτό το ξαναείπαμε. Από το Ιτάρτας, ο Λαυρόφ, υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, προειδοποιεί τους Αμερικάνους ότι οι προειδοποιήσεις τους δεν είναι φραστικές. Η Ρωσία θα πάρει μέτρα. Δεν θέλουμε πουδενή λόγο το ψυχρό πόλεμο που ξαφνικά προέκυψε για τους πολλούς. Εμείς βέβαια το βλέπαμε να έρχεται, εδώ και χρόνια τα λέμε αυτά. Δεν θέλουμε να δούμε ένα θερμό πόλεμο. Ο Μπλερ ζητάει εγγυήσεις από τον Πούτιν ότι δεν θα υπάρξει νέος ψυχρός πόλεμος. Και εγώ του λέω με κάθε σιγουριά, κύριε Μπλερ, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχετε ψυχρό πόλεμο. Ο Πούτιν θα σας δώσει θερμό πόλεμο αν δεν συμμαζέψετε τους Αμερικάνους. Και αν δεν τα βρούνε, όχι τώρα με τους G8, αλλά μία και στην σύνοδο των 8, αλλά μία και 2 του Ιούλη που θα βρεθεί ο Πούτιν με τον Μπούς μόνοι του στην Αμερική, στον πατρικό του Μπούς, εκεί αν δεν τα βρούνε, μαύρο φίδι που τους έφαγε όλους. Λοιπόν, επίσης στην Τσεχία ο κόσμος ανησυχεί, γιατί αυτά που πάνε να βάλουν τα ραντάρ εκεί, οι Αμερικάνοι κτλ. Ο Πούτιν, από ό,τι έχει πει, θα τα βομβαρδίσει, αγαπητοί φίλοι, και δεν θα τα αφήσει έτσι. Αλλιώς στο κάτω-κάτω οι Ρώσοι θα θεωρηθούν κότες που υποχώρησαν. Λοιπόν, όσον αφορά τον. Πώς τον λένε τον Μπούς, κάλεσε τον Πούτιν να του πει: αδελφέ Βλαδίμηρα, αδελφέ Πούτιν, ελάτε να σας δώσουμε τεχνολογία. Να φέρετε τους επιστήμονες, λέει, να δουν τι κάνουμε. Κύριε Μπούς, πλάκα μας κάνετε. Είστε 10 χρόνια τουλάχιστον πίσω σε πυραυλική και αεροπορική τεχνολογία από τη Ρωσία. Είναι δυνατόν η Αμερική να δώσει τεχνολογία στους Ρώσους? Χαριτολογώντας εμείς μάλιστα, χαιρετώντας σας, σας δίνουμε και αυτό. Please send your generals over to see how such a system would work. Send your scientists. Τάκι έτη νότσι ατασλή. Δαρόγκοιτλι ναιού. Τα νότσκαϊλούν ναιού. Τα σπισνέι τόι. Στοφ δάλε τη τσβενιά. Τα στοι σταρίν ναιού. Τα σεμιστρούν ναιού. Στοπ ανατσάμ τα κουτσιλα μινιά. Τα ρο.